καλώς ήρθατε στην εκπομπή που στηρίζει τη χώρα ολόκληρη, μια χώρα η οποία πραγματικά, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, αντιλαμβάνεται το ρόλο, τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης, Πέτρο μου. Εγώ πήγα σχολείο, δεν με νοιάζει, έγινε αυτό που έγινα. Όχι πολλά πράγματα, ναι, αλλά εντάξει, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Όλοι έχουν πάει σχολείο, δεν φαίνεται γενικά, αλλά όλοι έχουν πάει σχολείο. Θέλω να στηρίξω και να χαιρετήσω τους δημάρχους. Όλους είναι και πολλοί. Όχι όλους, όχι όλους. Τους δημάρχους εκείνους που για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν ξέρουν, εξυπηρετούν κάποιους καθηγητές. Είναι απλώς πειραγμένοι. Είναι φίλοι πραγματικοί των μαθητών. Κρατούν τα σχολεία κλειστά σήμερα. Έβρεξε! Δεν ξέρω αν το είδες. Συγγνώμη. Ότι έβρεξε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Επειδή έχεις ομπρέλα, εσύ καλή, και δεν βρέχεσαι, σημαίνει ότι έχουν όλοι την ίδια ομπρέλα και δεν βρέχονται. Μια χώρα που σαπίζει και όπου να είναι θα πέσει από το δέντρο και θα διαλυθεί, θα απορροφηθεί από το χώμα, γιατί αυτό της αξίζει, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι. Οι δήμαρχοι λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι το πόση σημασία δίνει μια χώρα στην παιδεία είναι αντίστοιχο του πόσο εύκολα κλείνουν τα σχολεία. Να πέσει, να σπαστεί κανένα, να γλιστρήσει και να έρθει με το μπαμπά σε μένα που είμαι διευθυντής και κατ' επέκταση δήμαρχος να με κυνηγήσει γιατί άφησε το σχολείο ανοιχτό και το άλλο έσπασε το πόδι που κυνήγαγε την μπάλα. Συγγνώμη, έχεις απόλυτο δίκιο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν θα έπρεπε να ανοίγουν ποτέ τα σχολεία. Καθώς πάντοτε υπάρχει κίνδυνος και στο διάλειμμα, στη γυμναστική και ακόμα και μέσα στην τάξη, αν σε κάποια πλάκα του τραβήξουν την καρέκλα ενός παιδιού, ένα παιδί να χτυπήσει. Δεν γίνονται πλάκες στα σχολεία, να πούμε, είναι σοβαρή. Όχι, είναι πλάκα το ίδιο το σχολείο. Μπράβο. Από μόνο του. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η απόφαση αυτή των δημάρχων, καθώς οι δήμαρχοι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο φορέα, οι δήμοι περισσότερο, αντικατοπτρίζουν τους κατοίκους της περιοχής. Καθώς για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος θέλει απόλυτη πλειοψηφία, θυμίζω. Θέλει 50 και κάτι τοις εκατό. Οι αποφάσεις λοιπόν των δημάρχων που για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω αλλά εκείνοι κάτι παραπάνω θα ξέρουν, κρατούν τα σχολεία κλειστά, αντικατοπτρίζουν το πώς αντιλαμβάνονται την παιδεία και πόση σημασία της δίνουν οι κάτοικοι των δήμων. Επίσης φαίνεται το πώς αντιμετωπίζουμε την παιδεία όταν η διαμαρτυρία των γονιών δεν είναι... Ας πούμε, γιατί να χάσει μια μέρα εκπαίδευση στο παιδί μου, ναι. Είναι πού θα αφήσω το παιδί μου. Διότι δεν έχουν ένα όσο νοιάζονται οι δήμαρχοι για την παιδεία καθόλου, άλλο τόσο δεν νοιάζονται και οι γονείς για την παιδεία. Αυτά πάνε μαζί. Γιατί αν νοιαζόντουσαν για την παιδεία. Θα είχαν άλλους δημάρχους. Μπράβο. Αν νοιαζόντουσαν για την παιδεία. Οι γονείς, αντιθέτως, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, θα το ακούτε γενικότερα. Το παράπονό τους είναι. Και, μέσω των γονιού, και από τους γονιούς έρχεται και στους δημοσιογράφους οι οποίοι διαμαρτύρονται για το πού θα αφήσουν οι γονείς τα παιδιά τους. Λες και τα σχολεία, ο μόνος ρόλος που εξυπηρετούν, τελικά μάλλον αυτός είναι ο μόνος ρόλος, είναι το να παρκάρουν οι εργαζόμενοι τα παιδιά τους. Δεν είναι και πολύ ωραία, μια πολύ ωραία ιδέα, πως υπάρχουν ξενοδοχεία σκύλων, για πάει κάποιος διακοπές, πάει το σκυλάκι του εκεί, ναι. Ξέρω εγώ, και το προσέχουν. Ναι. Πούμε, ή όχι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ξενοδοχείο παιδιών. Μπράβο. Υπάρχει, το λένε σχολείο. Σε παρακαλώ, απλώς, και εκπαίδευση. Είναι η ημιδιαμονή το ξενοδοχείο, δεν τα κρατάνε όλη τη μέρα όπως θα έπρεπε. Το ημιδιαμονής δεν χρωμάτισε ωραία την ατμόσφαιρα και φυσικά γιατί υπάρχει, απόσταση. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Μόνο αγάπη. Αν υπάρχει ένας χώρος στον οποίο κυριαρχεί δεν αγάπη. Δεν πάσω από τσέπη. Είναι τα ξενοδοχεία της ημιδιαμονής. Νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, σε μια σάπια χώρα δεν μπορεί παρά να είναι σάπιοι και οι δήμαρχοι που εκλέγουν οι κατοικοί της. Για ποια χώρα λες? Γενικά ρε παιδάκι, για... Επίσης παιδιά έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτό το κλείσιμο των σχολείων χωρίς κανένα προφανή λόγο γίνεται αδιαμαρτύρητα δεκτό από ποιους άλλους, από τους αρχισυνδικαλιστές των συνδικαλιστικών ενώσεων των δασκάλων και των καθηγητών. Ναι, γιατί έχουμε φροντιστήρια το απόγευμα να είμαστε ξεκούραστοι. Παράταμε. Θα κάτσω στη σπιταρόνα μου και θα πέσει και τον παγιόκο του μεροκάμα του. Κορόιδο είμαι να διαμαρτυρηθώ. Και τα παιδιά, ειδικά τα μεγάλα από μια ηλικία και πάνω που είναι λύκειο, όντως χρειάζονται και λίγο ξεκούραση, έχουν φροντιστήρια το απόγευμα. Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, άλλο σου λέει, δεν παίζει ο Σπανούλης για να κερδίσει, να παίρνει μερικές μέρες ξεκούραση. Δεν παίζει με την Κίμη, σου λέει. Το ίδιο είναι. Θέλει κάποιο πρωινό ξεκούραση για να καθηγητή. Και ο μαθητή. Δεν μα λέω για την Ολμέ όμω τώρα λέω. Για Ολμέ συμφωνώ. Αλλά και οι μαθητέ το θέλουν αυτό για να έχουν αποδώσουν μετά καλά, κατάλαβε. Όπω θα ρωτούσε και η κυρία Θεανό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απαταιώνε είμαστε. Δήμαρχοι που κρατούν τα σχολεία κλειστά χωρί λόγο.
συνδικαλιστική ηγεσία των δασκάλων και των καθηγητών, σίγουρα ναι.